Εικόνες γεμάτες από νοσταλγία που αφηγούνται πρόσωπα και καθημερινές ιστορίες μιας άλλης εποχής αναδύονται μέσα από τα έργα ζωγραφικής του Γιάννη Μπελή που εκτίθενται αυτές τις ημέρες στο ισόγειο του Λαογραφικού, Ιστορικού και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης. Πρόκειται για 24 πρωτότυπα έργα, η θεματολογία των οποίων αφορά την ίδια τη ζωή, έτσι όπως τη βίωσε ο δημιουργός τους. Είναι βιώματα δικά μου, παράδειγμα από τα νεανικά μου χρόνια. Βλέποντας όπως και εγώ έχω αγωνιστεί στη ζωή φτωχό παιδάκι, θεώρησα παράδειγμα αυτά τα άτομα, τα οικεία άτομα που ήμασταν στην οδό, συνήθως από την οδό Ολύμπου είναι αυτοί όλοι οι επαγγελματίοι, θεώρησα σωστό να τους αποθανατήσω έτσι, να τους έχουμε για πάντα. Πρόκειται για υπαρκτά πρόσωπα αυτά. Ναι, ναι, όλα τα άτομα αυτά, παράδειγμα, ήταν όλοι στη γειτονιά μας. Είναι μικροί επαγγελματίοι που αγωνιζότανε. Η έκθεση αυτή είναι μία ακόμα έκθεση κοντά στις τόσες άλλες που έχουν γίνει ως τώρα σε αυτή την φιλόξενη αίθουσα. Και είμαστε βέβαιοι ότι όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται εδώ, όχι απλώς μόνο γίνονται για να γίνουν, αλλά και πετυχαίνουν. Ο Γιάννης Μπελής έχει και έναν άλλο λόγο που προτίμησε αυτό το χώρο, διότι είναι ένας από αυτούς που βοήθησαν το έργο του Συνδέσμου, διότι διακόσμησε πολλά από τα ταβάνια του Μουσείου και πέρα από αυτό τυχάνει να είναι και μέλος του Συνδέσμου Γραμμάτων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Γιάννης Μπελής, με καταγωγή από το Παλαιοχώρι Γρεβενών, είχε από μικρό στο μεράκι της ζωγραφικής. Η ευκαιρία για να πραγματοποιήσει και να καλλιεργήσει αυτή του την κλίση του δόθηκε στη Σουηδία, όπου σπούδασε το αντικείμενο με μαθήματα διαλληλογραφίας. Είχα το μεράκι, αλλά εδώ δεν είχα το χρόνο ούτε τα λεφτά για να πάω να σπουδάσω και να κάνω. Πηγαίνοντας στη Σουηδία, με δόθηκε ευκαιρία, ξεκίνησα διαλληλογραφίας πρώτα με την ABF. Αυτοί με έστειλαν στο τμήμα το École de Paris, από το Παρίσι, δάσκαλοι. Διαλληλογραφίας έστειλαν τους πίνακες, τα οτιδήποτε που ξεκινήσαμε από τα χαρακτικά. Στέλνανε αυτοί τις υποδείξεις. Μετά ύστερα γράφτηκα και εκεί μια σχολή στη Σουηδία. Η επιστροφή του φυσικά στην πατρίδα τον έφερε στην Κοζάνη, όπου άνοιξε την Γκαλερί Ρυθμός και παράλληλα με την βιοποριστική του εργασία συνεχίζει και επεκτείνει την θεματολογία και την τεχνοτροπία των έργων του. Αφού είχαμε την κλίση της ζωγραφικής, ζωγράφιζα και έβλεπα αυτό, το θεώρησα σωστό πηγαίνοντας στο Άγιον Όρος μερικές φορές, ήρθα σε επαφή με τους αγιορείτες αγιογράφους, μου άρεσε φυσικά, μου δείξανε μερικά πάνω στην αγιογραφία, μερικές τεχνοτροπίες. Και από εκεί εγώ θέλησα παράδειγμα και από εκεί να δώσω τη δική μου σφραγίδα. Τα έργα ζωγραφικής του Γιάννη Μπελή, τα οποία δεν είναι προς πώληση, θα παραμείνουν προς έκθεση έως και την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου στην ισόγεια αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης.